Θα πάμε ευθύς αμέσως στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Χατζιανδρέα. Είναι έτοιμη, μας περιμένει για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, καθώς και άλλα σημαντικά ρεπορτάζ με τα οποία επικεντρώθηκε η ιστοσελίδα της Offside. Κωνσταντίνα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Χαρούλα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας και η καλή μας εβδομάδα. Να κάνουμε αρχή, όπως και εσύ ανέφερες, Χαρούλα, με την 39χρονη Βρέτσα Ανιδό, που δυστυχώς απεβίωσε. Η 39χρονη εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας την περασμένη εβδομάδα, αφού είχε παρουσιάσει θρόμβωση σοβαρής μορφής. Να πούμε ότι είχε εμβολιαστεί στις αρχές Μαΐου με το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του οργανισμού του ΟΚΙΠΗ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα διαπιστώσει κατά πόσο ο θάνατός της σχετίζεται ή όχι με το εμβόλιο. Να δούμε τι εξελίξεις. Αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Να περάσουμε στις βουλευτικές εκλογές, όπου απομένουν... Να δούμε γιατί θα πει, Κωνσταντίνα μου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, γιατί τώρα καταλαβαίνεις ότι οι ανησυχίες εντείνονται των πολιτών, θέλουν να γνωρίζουν. Σίγουρα θα υπάρξουν ξανά αμφισβητήσεις, αν μπορούμε να μας επιτρέπει το ξανά, γιατί είδαμε πολλές φορές ότι αμφισβητήθηκε αρκετά το εμβόλιο της, ειδικά της AstraZeneca. Κυρίως, ναι. Ελπίζουμε να μην υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα στο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα το για το επόμενο διάστημα. Να περάσουμε τώρα στις βουλευτικές εκλογές, όπου απομένουν 6-24 ώρα για την 30η Μαΐου. Κόμματα και υποψήφοι βρίσκονται στην τελική ευθεία και στρέφουν έτσι την προσοχή τους σε αναποφάσεις τους αλλά και σε απογοητευμένους ψηφοφόρους τους για να πετύχουν έτσι την μάχη της τελικής συσπήρωσης. Μια διαφορετική προεκλογική εξαιτίας και της πανδημίας του κορονοϊού φτάνει στο τέλος της, με τους υποψήφιους αλλά και τους κομματικούς μηχανισμούς να δουλεύουν διαφορετικά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, φέτος με την βοήθεια της τεχνολογίας περισσότερο. Τις επόμενες μέρες έτσι αναμένουμε ότι οι αντιπαραθέσεις θα ενταθούν με το κάθε κόμμα να προσπαθεί να βγάλει στην επιφάνεια τα θετικά του, χτυπώντας παράλληλα τα υπόλοιπα κόμματα, σε σημεία που θεωρούν ότι θα τους βοηθήσουν έτσι να συσπυρώσουν τους οπαδούς τους. Να πούμε ότι συνεχίζεται και η προετοιμασία στην υπηρεσία εκλογών και κινείται με γρήγορους ρυθμούς. Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων έχει ολοκληρωθεί και αυτό που ουσιαστικά αναμένεται να διαφανεί είναι μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής πόσα άτομα τα οποία είναι σε αυτοπεριορισμό ως κρούσματα θα δηλώσουν την επιθυμία τους στην ειδική πλατφόρμα που έχει ανοίξει να ψηφίσουν σε κινητή κάλπη. Έτσι φουλάρουν όλο ακόμα περισσότερο οι μηχανές εν ώψη και της 30ης Μαΐου. Τώρα με τίτλο «Βουλευτικές, η δεύτερη θέση, η τέταρτη και οι εκπλήξεις» μπορούν οι τηλεθεατές μας σήμερα να διαβάσουν στην Offside την ανάλυση του Διευθυντή Ειδήσεων της Digital Trip, Παναγιώτη Τσαγκαρή, αφού σημειώνεται πως αυτή η προεκλογική ήταν προεκλογική της άρνησης, της μιζέριας αλλά και του μαύρου. Καταγράφονται παράλληλα οι πολιτικές ζημίες του δεύτερου και οι τρεις διεκδικητές της τέταρτης θέσης, αλλά επίσης και τα ποσοστά που θα θεωρηθούν ως έκπληξη. Η ανάλυση δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα μας, όπου μπορούν να την διαβάσουν οι τηλεθεατές μας. Να περάσουμε τώρα στα των εμβολιασμών, Χαρούλα, όπου με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται η εμβολιαστική κάλυψη τις τελευταίες εβδομάδες, με 359.952 άτομα να έχουν λάβει μέχρι το Σάββατο την πρώτη δόση του εμβολίου και 155.192 άτομα να έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα. Σύμφωνα με το Our World in Data, η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη θέση ανάμεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την χορήγηση δόσεων εμβολίου, με το εμβολιαστικό πλάνο να βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρώπης. Τώρα, την ώρα που δίνεται ξανά η ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να διευθετήσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό, αφού δεν το έπραξαν την πρώτη φορά που άνοιξε για τις ηλικίες τους η πηλή, αρκετοί είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό, είτε και γιατί διαγνώστηκαν με κορονοϊό, είτε γιατί ήταν ασθενή επαφή κάποιου κρούσματος. Το ερώτημα τώρα είναι γιατί, είναι κατά πόσο, με συγχωρείτε, θα μπορούν αυτά τα άτομα να εμβολιαστούν όταν τελειώσει ο αυτοπεριορισμός τους. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, ο εμβολιασμός όσων νόσησαν με κορονοϊό διενεργείται εντός 3 μηνών μετά την ανάρρωση και αφού έχουν περάσει τουλάχιστον 42 ημέρες μετά από την ανάρρωση και την οροαρνητικότητα στα διαγνωστικά τεστ,
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των επαφών, η διενέργεια του εμβολιασμού μπορεί να προχωρήσει μετά το πέρας της περίοδου του αυτοπεριορισμού. Σε δηλώσεις του τώρα στην off-site, ο Σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας για θέματα εμβολιασμού, Δόκτωρ Χρήστος Πέτρου, εξήγησε εάν θα μπορούσε ο εμβολιασμός όσων νόσησαν να γίνεται νωρίτερα και πριν από τις 42 ημέρες. Συγκεκριμένα μας ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία σύσταση από κανένα σώμα για το πότε πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός. Οι χώρες λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις ανάλογα με την διαθεσιμότητα των εμβολίων τους, αλλά και το δικό τους, και τον δικό τους προγραμματισμό. Ερωτηθεί στο Δόκτωρ Πέτρου για ποιο λόγο πρέπει να εμβολιάζονται όσοι νόσησαν. Μας ανέφερε πως μία τουλάχιστον δόση εμβολίου αυξάνει σε πολύ ψηλό βαθμό την προστασία που έχει το άτομο που έχει αναρρώσει. Mm-hmm. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες μελέτες που δείχνουν τον πολλαπλασιασμό των αντισωμάτων μετά από μία δόση σε όσους έχουν αναρρώσει. Επιπλέον να πούμε ότι η προστασία που παρέχει η φυσική λίμωξη δεν είναι γνωστό να διαρκεί για πολύ καιρό, ειδικά σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Καταληκτικά, ο Δόκτωρ Πέτρου μας ανέφερε πως ενδεχομένως και μία δόση μόνο του εμβολίου να αρκεί για όσους νόσησαν, ωστόσο αυτό ακόμη δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένο. Οι μελέτες τρέχουν όσο προχωρούν οι μήνες και είμαστε εδώ εμείς να καταγράφουμε τα δεδομένα. Τώρα, το τελευταίο μας θέμα για σήμερα, Χαρούλα, αφορά τα άτομα τα οποία νόσησαν για δεύτερη φορά με κορονοϊό στην Κύπρο. Και ο αριθμός τους είναι? Είναι 59. Σε σχέση με τα κρούσματα, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας χαμηλός αριθμός. Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα μας, ο επικεφαλής της ομάδας ιχνηλάτησης, Βαλεντίνος Σιλβέστρος, ανέφερε πως υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο για την επαναλίμωξη, το οποίο εφαρμόζεται έτσι ώστε να γνωρίζουν και ήδη οι πολίτες που νόσησαν ξανά ότι πρόκειται για δεύτερη λίμωξη και δεν σχετίζεται με την πρώτη τους λίμωξη. Παράλληλα, μας εξήγησε πως για να θεωρηθεί επαναλίμωξη θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 μήνες από την πρώτη λίμωξη. Έτσι μας εξήγησε και κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Ένα άτομο το οποίο βγαίνει θετικό μετά από μοριακή εξέταση μπορεί να βγει ξανά θετικό για αρκετό καιρό μετά την πρώτη του λίμωξη. Και η εξήγηση γι' αυτό είναι απλή, καθώς ο ιός κάποιες φορές αφήνει υπολείμματα στον οργανισμό, με αποτέλεσμα όταν αυτός που νόσησε, όταν υποβληθεί σε δεύτερο, ακόμα και σε τρίτο τεστ, μπορεί να έχει ξανά θετικό αποτέλεσμα και αυτό τον δείχνει θετικό βάσει των υπολειμμάτων που αφήνει ο ιός. Και αυτό μπορεί να συμβεί από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο μήνα μετά την πρώτη λίμωξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους 3 με 6 μήνες μετά την πρώτη λίμωξη, όταν ένα άτομο βγει ξανά θετικό, τότε γίνεται αξιολόγηση του κάθε περιστατικού. Δηλαδή, εξετάζονται τα εργαστηριακά του κάθε κρούσματος, η κλινική του εικόνα, εάν είχε ή όχι στενή επαφή με κάποιο άλλο κρούσμα. Και καταληκτικά, όταν περάσουν 6 μήνες από την πρώτη λίμωξη και ένα άτομο βγει ξανά θετικό σε μοριακή εξέταση, τότε σίγουρα πρόκειται για επαναλίμωξη. Mm-hmm. Χαρούλα, αυτές ήταν μέχρι στιγμές οι κυριότερες ειδήσεις της Offsite. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και ενημερώνουμε στην ιστοσελίδα μας με σχετικά ρεπορτάζ.